Δεύτερο μέρος Bobby Knight, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Βεργίνα Τηλεόραση, Ελλάδα-Κύπρο, και πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με έναν ταλαντούχο, με ένα φίλο από τα παλιά, με ένα πάρα πολύ καλό παιδί και πάρα πολύ καλό τραγουδιστή. Και φυσικά πάμε να συνδεθούμε γρήγορα, γιατί έχω στην παρέα μου το κύριο Λούκα Γιώρκα. Λεβέντη μου! Τι κάνεις, πώς είσαι? Πάρα πολύ καλά και χαίρομαι που τα λέμε και τηλεοπτικά, τα είπαμε ραδιοφωνικά, τα είπαμε και από κοντά που ήρθες εδώ στη Θεσσαλονίκη και σάρωσες. Και ειλικρινά τώρα μου αρέσει, γιατί και στην Κύπρο, γιατί παίζουμε και έχουμε και το κανάλι μας εκεί, τη Βεργίνα Κύπρου, που πιστεύω και ξέρω ότι τη βλέπεις. Τη τηλεόραση. Το ξέρω, αν και τώρα είμαι στην Αθήνα, αλλά εκπέμπουμε παντού. Έτσι. Εμείς εκπέμπουμε και στην Αθήνα και στη ΟΤΕ TV και Κύπρο, Βεργίνα Κύπρου. Που σημαίνει ότι έχουμε να πούμε και τους χαιρετισμούς στους φίλους μας, τους Κύπριους που σε βλέπουν τώρα. Να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στη ιδιαίτερη πατρίδα μου, την οποία έτσι με κάθε αφορμή επισκέπτομαι. Και με την ίδια να ξέρεις όμως αγάπη, έρχομαι και σε εσάς βόρεια. Έτσι. Το έχουμε πει αυτό, Λούκα μου, και ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ήρθαμε και στο μαγαζί που έκανες εδώ τις εμφανίσεις σου και δεν ξέρω αν τις συνεχίζουμε ακόμα. Τελειώσαμε τώρα λίγο πριν το Πάσχα. Πριν το Πάσχα, λογικό. Είμαστε σε συνομή. Τέλεια. Εγώ θέλω να πω ότι ήρθαμε εκεί και να πούμε και το μαγαζί. Δεν έχουμε εμείς θέματα τέτοια στο αγαπημένο μας, Μποέμ. Στο Μποέμ, ναι. Και συζητάμε να δούμε πώς θα συνεχίσουμε και αν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και το καλοκαίρι, πρώτο Θεός. Μας αρέσει, Λούκα. Δηλαδή, ειλικρινά, παιδιά, το λέω και δημοσίως, αλήθεια σας το λέω, γιατί εγώ ψέματα δεν λέω ποτέ, ένα από τα καλύτερα προγράμματα που άκουσα ειλικρινά σε live και από άντρα. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια περάσαμε. Μου το πέσει κάτι δίαν εκείνη τη μέρα. Και ήταν και οι φίλοι μας από την Καστοριά. Χάρηκα πολύ που σας περάσατε πολύ ωραία. Κάναμε και τα γενέθλιά μας εκεί με το φίλο μας το Λάκη τον Κοτίδη, που είχε εμφανιστεί και στο μαγαζί του στην Καστοριά. Τι γίνεται δηλαδή, εγώ θέλω να μάθω τα νέα σου, φίλε με Λούκα. Τι γίνεται, πώς περνάς, είσαι στην Αθήνα, ερχόσουν εδώ, έκανες τα live σου. Μαθαίνω ότι έχεις γίνει πολύ καλός TikToker, κάνεις εκεί πράγματα. Πες μου τα νέα σου, να τα μάθω. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα στην Αθήνα αρχικά, στο Ελλάδος Εικόνες. Κάθε Πέμπτη θα είμαι, οπότε αν κατεβεί κάποιος από τη Θεσσαλονίκη προς τα κάτω στην Αθήνα, θα μας βρει στην παραλιακή, στο πολύ όμορφο Ελλάδος Εικόνες, τις Πέμπτες. Και από εκεί πέρα, Παρασκευό Σάββατα, έχω σκοπό να αλωνίσω την Ελλάδα ολόκληρη. Οπότε, αν δεν έρθει το βουνό στο Μωάμεθ, θα δει το βουνό. Σωστό, και πολύ καλά θα κάνει το βουνό που λέγεται Λούκας, γιατί πρέπει να πας να δώσεις έτσι κέφι και ωραίο πρόγραμμα που κάνεις σε όλη την Ελλάδα και στην επαρχία. Σκοπός μας είναι να περνά ο κόσμος καλά. Ο κόσμος έρχεται και μας βλέπει. Ο σκοπός είναι να ψυχαγωγείται, να διασκεδάζει, να περνά καλά, να αισθάνεται και να συναισθάνεται μαζί μας αυτά που δίνουμε μέσα από τη μουσική μας. Και νομίζω ότι το feedback, ειδικά από τη Θεσσαλονίκη, έχω να το λέω πάντα αυτό, είναι πάντα πέραν του αναμενόμενου, ας πούμε. Είσαστε πολύ θερμοί άνθρωποι πάνω. Θερμοί και σε αγαπάει πάρα πολύ το κοινό. Και ειλικρινά, εγώ, αυτό το πράγμα που μου λένε για σένα, είχα να το ζήσω χρόνια. Και το αντρικό κοινό και μια ιδιαίτερη αγάπη σε έχει το γυναικείο το κοινό, γιατί είσαι και πολύ ωραίος άντρας. Φίλε, οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Στο αντίθετο, φίλο γίνεται πολλές φορές αυτό. Αλλά η μουσική δεν έχει φίλο. Πρέπει να αρέσουμε σε όλους. Σημαντικό και σωστό αυτό που λες. Τι γίνεται όμως, εσύ τώρα μπαίνεις δηλαδή και στην εποχή μας που λέμε. Δηλαδή, όλοι έχουμε πάει στο TikTok, βλέπουμε ανεβάζεις covers αγαπημένων τραγουδιών. Τι γίνεται και η σχέση σου με τη νεολαία και με το TikTok, τι έχει γίνει? Εγώ δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είμαι ο άνθρωπος στο social media. δεν είμαι έτσι τόσο πολύ χρήστης, αλλά κάποια στιγμή έτσι ένας συνεργάτης και φίλος μου είχε προτείνει να ξεκινήσω μια σειρά από covers τραγουδιών και δικών μας και άλλων τραγουδιστών. Και εντάξει, εφόσον μου ζητείτε να τραγουδήσω, εμένα μου αρέσει και το αγαπώ πολύ αυτό το πράγμα. Οπότε του είπα, ναι, απλά του είπα, μην βάζει να κάνω οτιδήποτε άλλο. Μην βάζει να κάνω κανένα ζωγκλερικό στο TikTok και αυτά. Δεν το. Έτσι. Οπότε ξεκίνησα μια πολύ ωραία σειρά από covers, η οποία στην αρχή ξεκίνησε λίγο. Πώς θα το, να το δούμε, να το δούμε πώς λειτουργεί. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος και όντως το TikTok ως μέσον έχει μια μεγάλη δυναμική, από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, μεγάλη. Έτσι, και αυτό το πράγμα λοιπόν πήγαμε να το δώσουμε μια μορφή πια, η οποία ξεκίνησε με κάποια μια ενότητα που κάναμε εδώ στο σπίτι μου, κάποια τραγούδια. Κάναμε μια ενότητα στο στούντιο που συνδοσιογραφώ κι εγώ. Και τώρα έχουμε ξεκινήσει μια ενότητα
με τραγούδια ακροατών από ραδιόφωνα ανά τη χώρα, στις οποίες δίνουμε συνεντεύξεις και γίνονται κάποια challenge, αυτά που λένε στο Έτσι, Instagram. εγώ το είδα και το άκουσα, συγγνώμη, και από το ραδιόφωνο που ήμουνα, που είναι παιδί μου, που λέω στη γενέτειρά μου, την Καστοριά, στον Άστρα, που ήμουνα χρόνια εκεί, στη φίλη μου τη Σταυρούλα και τη Δώρα εκεί και στο Γιάννη το Σταύρου. Και κάνατε χαμό, άκουσα. Λοιπόν, είπα και στη Σταυρούλα και στη Δώρα, θα σου το πω και εσύ, τα κορίτσια αυτά έτσι είναι εξωκαρδιά. Με Έτσι. παίρνει στα Σταυρούλα και μου λέει: Να σου πω, εμείς εδώ δεν είμαστε σοβαροί και τέτοια. Θα κάνουμε tour. Έλα. Τη λέω: Μέσα είμαι, ό,τι γουστάρει, είμαι μαζί σου. Και Έτσι. περάσαμε πολύ ωραία. Αυτή είναι η παλιά μου ομάδα που έφυγε από την Καστοριά και ήρθε στη Θεσσαλονίκη, φίλε Λούκα, εδώ και χρόνια. Παμπιεστά, ναι, Ναι, ξέρω. εγώ ήμουν εκεί υπεύθυνο προγράμματο στον Άστρα 10 χρόνια και. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είσαι ακόμα. Αλλά εγώ δεν Στο... ήξερα ότι είσαι από εκεί. Είμαι από εκεί, ήμουνα στον Άστρα Καστοριά, το στήσαμε όλη η ομάδα μαζί. Ήμουνα υπεύθυνο προγράμματο επί σειρά ετών. Έφυγα μετά από την Καστοριά και μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη μόνιμα που είμαι εδώ. Απλά εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαι στο Φλάς 99,4. Έτσι, έχεις 99,2 της Καστοριάς, 4 εδώ. και αυτά. Έχεις χτίσει μια αυτοκρατορία. Α, έχουμε και Κοζάνη, έχουμε τον Έρωτα FM, έχουμε πολλά ραδιόφωνα. Έχω να σε στείλω. Έχεις πολύ καλή συνεργάτη που την εκτιμώ και την αγαπώ πάρα πολύ. Και νομίζω αυτή σε κατευθύνει και στα κάνει όλα. Η φίλη μας η Δώρα Νικολοπούλου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την. Μας συντονίζει, μας φτιάχνει το κορίτσι τα ραντεβού σωστά. Έχεις μια πολύ καλή συνεργάτη με λίγα λόγια, φίλε Λούκα. Έτσι, οι συνεργάτες μου και η Ντόρα κυρίως, έτσι είναι, προσπαθούν να έχουμε αυτή τη συνέπεια, γιατί νομίζω ότι οι σχέσεις χτίζονται στη συνέπεια πρώτα και σίγουρα στο να είναι καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι νομίζω ότι εν δυνάμει όλοι είμαστε, αλλά η συνέπεια είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Λοιπόν, πάμε να κάνω έτσι δύο-τρεις θέσεις. Θέλω ερωτήσεις και να έρθω μετά και στη Eurovision κλείνοντας, γιατί εσύ συμμετείχες, θέλω να μας πεις τα σχέδια, γενικότερα πώς βλέπεις τα πράγματα, τις προβλέψεις σου και όλα αυτά. Εγώ θα κάνω εδώ μια ερώτηση στον Λούκα. Πώς κρίνει όλη αυτή την επαγγελματική πορεία στο τραγούδι, αν είναι ευχαριστημένος από όλα αυτά που έχει περάσει και είναι εκεί που είναι, και αν έχει κάνει κάτι λάθος ή δεν έκανε ή έκανε, αν θα άλλαζε κάτι, αν γυρνούσαμε τον χρόνο πίσω. Θα ξεκινήσω να πω ότι η δική μας, κάθε επάγγελμα, αλλά το δικό μας κυρίως, είναι ένας μαραθώνιος που δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ. Νομίζω ότι έφτασα ποτέ. Σίγουρα τα όνειρα που έχω και οι στόχοι που έχω τους θεωρώ ότι είναι ακόμα πολύ μακριά. Στην πορεία μου μέχρι τώρα είχα διάφορα σκαμπανεβάσματα, αλλά είμαι πολύ ευγνώμων γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα ήμουν αυτό που είμαι σήμερα, δεν θα έκανα τις επιλογές που κάνω σήμερα. Και νομίζω ότι τα τελευταία ειδικά χρόνια, τα τελευταία 3-4 χρόνια, χτίζω πιο σωστά, αν θες, από ποτέ. Φυσικά και τώρα θα γίνουν λάθη και πάντα θα γίνονται λάθη, αλλά τα λάθη μας οριμάζουν και μας εξελίσσουν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και μια αλήθεια. Πρόσφατα και έναν έτσι, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε, που έλεγε ότι η επιτυχία δεν έχει να μου προσφέρει τίποτα. Η επιτυχία είναι μια ανταμοιβή σίγουρα των κόπων, αλλά δεν μου προσφέρει κάτι. Η αποτυχία όμως μου προσφέρει πολλές ευκαιρίες για να εξελιχθώ, για να καταλάβω τι λάθη έκανα και να εξελιχθώ. Είναι μια πραγματικότητα αυτό που λες, γιατί εγώ τονίζω και το ξαναλέω, είσαι και καλλιτεχνάρας και πάρα πολύ καλό παιδί. Ευχαριστώ. Είναι δύο κύρια πράγματα που πρέπει να τα έχει ένας καλλιτέχνης για να πάει μπροστά. Εσύ το έχεις. Δηλαδή σε 2 χρόνια, άμα ξανακάνουμε μια συνέντευξη τηλεοπτική, πώς θα ήθελες να κυλήσουν για τον Λούκα και τι θα ήθελες, παιδί μου, να έχεις πετύχει σε αυτή τη διετία, τριετία που θα έρθει μπροστά μας. Αρχικά η δική μου η στόχη είναι πιο σύντομα, πιο κοντινή, δηλαδή προσπαθώ πιο μικρά να βάζω στόχους πιο βραχυπρόθεσμους. Αλλά σίγουρα τα δεδομένα σε 2-3 χρόνια θέλω να είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή θέλω όνειρα που έχω ή η μουσική μου να ταξιδέψει πιο γρήγορα, πιο μακριά και θα ήθελα σίγουρα να μιλάμε για άλλα δεδομένα καριέρας σε 2 χρόνια. Αυτό θα ήταν η επιτυχία σε επαγγελματικό επίπεδο. Εγώ νομίζω κοντά είναι και Βασούρδη, γιατί το κυνηγά και το αξίζει. Η άποψή μου και τη λέω και δημοσίως. Πάμε γρήγορα στην επικαιρότητα. Eurovision. Πώς τα είδαμε τα πράγματα, τη φετινή μας συμμετοχή και αν ξεχωρίσει κάποιο τραγούδι. Και μετά θα μου πει σε δεύτερο σκέλος ερώτησης τι θυμάσαι πιο όταν από τη δικιά σου συμμετοχή τότε και τι θα ήθελες να ξεχάσει από τότε. Ναι. Να σου πω, αν εξαιρέσεις, βασικά να το πω αλλιώς,
Εγώ δεν ήμουν ποτέ φαν της Eurovision από αυτούς που λέμε τους σκληροπυρηνικούς. Οπότε όταν μπήκα στη διαδικασία αυτή, τότε γνώρισα τη Eurovision του παρελθόντος, δηλαδή όλη την ιστορία, γιατί αναγκάζεσαι να γνωρίσεις το θεσμό σε θεσμό. Έτσι, και μετά από τη δική μου συμμετοχή τον παρακολουθώ, αλλά κάθε χρόνο και λιγότερο, για να σημειώσω. Εσύ από τη δική σου συμμετοχή τι θυμάσαι πιο έντονα, ρε φίλε, δηλαδή, και τι θέλεις να ξεχάσεις από εκείνη τη συμμετοχή, άφες κάτι να ξεχάσεις? Δεν θέλω να σου πω την αλήθεια, να ξεχάσω τίποτα. Ακόμα και καμιά φορά που μπορεί να κάτι να μην το θυμάμαι, εκβιάζω τον εαυτό μου να τα θυμάται. Τι είναι αυτό που θυμάσαι, δηλαδή? Θυμάμαι τα πάντα. Θυμάμαι, πώς να σου πω, την ημέρα που γράφτηκε το τραγούδι και το άκουσα πρώτη φορά και το τραγούδισα. Θυμάμαι τον ελληνικό τελικό εδώ, όταν το τραγούδισα, να το πούμε και αυτό. Όταν γράφτηκε το τραγούδι, δεν είχαμε επιλέξει ακόμα το ράπερ ο οποίος ήταν μαζί μας, και το ράπ στον demo το τραγούδισα εγώ. Έλα, αυτό φίλε. Δεν πρέπει να κυκλοφορήσει ποτέ. Να το είδηση στον Bumpy Night, το έχουμε αποκλειστικό. Άλλο είναι ότι θυμάμαι τώρα τις πρόβες που κάναμε πριν τον ελληνικό τελικό, που τότε δούλευα στην Ιερά Οδό μαζί με τον Δημήτρη Μητροβάνο και την Μπέγκη Ζήνα, οι οποίοι και οι δύο ήταν παρόντες σε όλες τις πρόβες, γιατί τις κάναμε στο μαγαζί που δουλεύαμε. Και πού να το ξεχάσει τώρα αυτό το πράγμα, να σηκώνει τον Μητροπάνος να μιλήσει για το Ζεμπέκικο. Τι συζητάμε ναι, τώρα, ναι, δηλαδή. Τι να πεις τώρα, ναι, κόβει τη συζήτηση. Μεγάλες στιγμές. Ο ελληνικός τελικός που κερδίσαμε, με μετά η όλη πορεία για να φτάσουμε στη Eurovision. Το ότι μας κατασυμπάθησαν όλες οι αποστολές εκεί, γιατί ήμασταν 6 αγοράκια, τα οποία παιδάκια τότε, εγώ είμαι 24 χρόνια και άλλοι ίσως λίγο μικρότεροι, που όπου πηγαίναμε κάναμε θόρυβο. Όπου πηγαίναμε κάναμε θόρυβο. Όπως συνηθίζουν οι Έλληνες. Και τέλος η παρουσίαση του τραγουδιού μας, η οποία ήταν μια στιγμή που ξεχάσαμε ότι είμαστε παιδάκια όλοι. Και νομίζω ότι γίναμε για λίγο πολύ δυνατοί άντρες στην ηλικία των 24 και των 22, και μεταδώσαμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα και μέσα από ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο από ό,τι φαίνεται και εκ του αποτελέσματος είχε πολύ ωραία πήχηση στην Eurovision. Γιατί εγώ θέλω να το λέω αυτό το πράγμα, παρόλο που μπορεί κάποιες φορές να ακούγεται κάπως, αλλά η θέση μας ήταν 7η, γιατί 50% των ψήφων παίρναμε από τα τηλέφωνα και 50% επιτροπές. Στους ψήφους λοιπόν του κόσμου της Ευρώπης βγήκαμε τρίτη. Οι επιτροπές μας έριξαν πιο κάτω και έτσι βγήκαμε 7η. Αλλά όταν με ένα ζεμπέκικο όλη η Ευρώπη σε αναδεικνύει τρίτο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι είναι. Πάρα πολύ. Έτσι είναι. Τι τύχη προβλέπεις για την αγαπημένη μας Κύπρο και για την συμμετοχή της, και για την Ελλάδα φυσικά, για τη φίλη μας τη Μαρίνα? Για τη Μαρίνα τη Σάντιν από πρώτα, επειδή έτυχε να με ρωτήσουν τώρα και σε παρέες και λοιπά που μου συζητάμε. Εγώ το συμπαθώ το τραγούδι. Όταν λέω το συμπαθώ, θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Σίγουρα ένα τραγούδι που εγώ δεν θα το τραγουδούσα, ούτε θα το άκουγα, αλλά παίζει πολύ σημαντικό. Αλλά δεν σημαίνει ότι ό,τι ακούω εγώ ή ότι τραγουδάω εγώ είναι καλό. Υπάρχουν και καλά πράγματα που δεν είναι στο δικό μου στυλ. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το τραγούδι, για να το πω αλλιώς, η Μαρίνα Σάντι έχει την προσωπικότητα να το κουβαλήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι η περσόνα η οποία μπορεί να πουλήσει αυτό το πράγμα. Βέβαια. Αν το λέει κάποιο άλλο τραγουδιστή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι kitsch, να μπορούσαμε να πούμε ότι είναι λίγο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ας πούμε τώρα. Αλλά η κοπέλα αυτή. Μουσικά, μουσικά, ρυθμικά, δηλαδή δεν είναι έτσι. Το κομμάτι δεν σε ακούγεται καλά. Ρυθμικά τώρα, εντάξει. Ξέρεις, είναι και τώρα αυτό είναι και φαινόμενο της εποχής μας, η μίξη όπως κάναμε και εμείς. Πολλών ειδών μουσικής. Έχει γίνει ένα πάντρεμα ήδη μουσικής. Έχει γίνει ένα πάντρεμα ένα πολλών μουσικής, να τους πιάσουμε όλους. Σωστό. Απαιτεί η εμπορική σκηνή. Αυτό απαιτεί η εμπορική σκηνή. Σωστό. Για να πουλήσει. Πρόβλεψη που θα πάμε σε... Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα είναι στη δεκάδα και εύχομαι το καλύτερο δυνατό. Η Κύπρος τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει καλά, το εύχομαι γιατί είναι η πατρίδα μου, αλλά επίσης να πω κάτι για την Κύπρο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η τραγουδίστρια της Κύπρου είναι γειτόνισσά μου στην Κύπρο. Πλάκα κάνεις. Το πατρικό μου είναι στο ίδιο τετράγωνο. Έλα ρε φίλε, άρα το έχει γειτονιά, είναι ταλαντούχα και οι φίλοι μας δηλαδή. Φυσικά η κοπέλα νομίζω ότι μεγάλωσε στην Αυστραλία, ούτως ή άλλως, αλλά ο πατέρας της ήταν τραγουδιστής και τον πατέρα της τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια από όταν ήταν και στην Κύπρο, ο Γιώργος ο Καψής. Οπότε και μόνο από αυτή τη σύνδεση εύχομαι να πάει καλά. Θα πάει καλά, εντάξει. Το τετράγωνο της γειτονιάς είναι καλά, εκεί θα είναι καλά. Όχι Κύπρη απλά, είναι το σπίτι είναι απέναντι.
Εσύ θα ξανατολμούσες να πας στη Eurovision, άμα σου λέγανε Γιούργα πάνε. Δύσκολο. Όχι, ε. Δύσκολο. Δεν, θα σου πω κάτι. Όχι, δεν θα πω με απόλυτα, αλλά έχω άλλα όνειρα. Έχω άλλους στόχους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι εντελώς εκτός από τους στόχους και τον δρόμο που θέλω να τραβήξω η Eurovision. Φυσικά όμως, όπως είπα και πριν, ποτέ δεν λέω ποτέ. Μπορεί να έρθει ένα τραγούδι όπως το Watch My Dance που είχαμε πει τότε, και για εκείνο το τραγούδι και μόνο να πω, ξέρεις κάτι, γουστάρω πάρα πολύ να πάω να το πούμε. Μάλιστα. Πάμε νυχτερινή πίστα. Με ποιους στάδερες ξανά συνεργασία να σε δούμε σε ένα χώρο σε νυχτερινό κέντρο? Ποιο σχήμα θα ήθελε να είναι ο Λούκας? Τα πρώτα 6 χρόνια της πορείας μου έχω τραγουδήσει με πάρα πολλούς τραγουδιστές, με πάρα πολλούς καλλιτέχνες που θαύμαζα. Όπως είπα πριν, ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Μπεκιζίνα, αλλά ο Γιώργος Μαζονάκης, η Θεοδωρίδου, η Νατάσα, η Παπαρίζου, ο Βέρτης, η Πάολα, πολλούς. Οπότε αυτό που έχω να πω είναι ότι με η Έλλη Κοκκίνου που βλέπουμε, είμαστε μαζί τα τελευταία 2 χρόνια, κάναμε πάρα πολλές εμφανίσεις. Ο Διονύσης Σκηνάς είναι πάρα πολύ. Οπότε να πω ότι έχω κάποιο αποθυμένο, δεν έχω. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ, ας πούμε, να συνυπάρξω, να τραγουδήσω μαζί με το μεγάλο Γιάννη Πάριο, για παράδειγμα. Πάρα nice. Πολύ. Επίσης, θα ήθελα πάρα πολύ να επανέλθει ο Νότης Φαγιανάκης. Λείπεις όλους. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο καλλιτέχνες είναι οι καλλιτέχνες που θαυμάζω περισσότερο, που είναι και εν ζωή. Πάρα πολύ. Εντάξει, τι να πω, ο Πασχάλης Τερζής. Έχεις πολύ κόσμο. Πάμε σε 2-3 ερωτήματα γρήγορα για να σε αποφεσμεύσω. Γιατί ξέρουμε ότι πέρα από καλός τραγουδιστής, είσαι και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τι να πει ο Ρονάλντο μπροστά σου? Με φραγκολιά, με μουρούτσο, με καραγκούνι. Τι γίνεται, συνεχίζεις και έπεσες επαγγελματικά μπάλαση? Τάβησες για το μικρόφωνο? Όταν ήμουν πιο μικρός, αυτό που ήθελα να γίνω ήταν ποδοσφαιριστής. Και θεωρώ ότι είχα τις προϋποθέσεις. Αλλά η ζωή τα φέρνει αλλιώς πολλές φορές. Αλλά τώρα συνεχίζω και το κάνω τεχνικά. Αλλά έχω συνδεθεί με αυτά τα παιδιά που είπες και με τους. Έχω κάνει πολλές ωραίες φιλίες μέσα με τους ποδοσφαιριστές του Euro 2004, με τον Μπασινά, με τον Κατσουράνη, με όλα αυτά τα παιδιά. Και συναντιόμαστε μια φορά την εβδομάδα και παίζουμε. Και αυτό όλοι τηρεί. Κάθε εβδομάδα το τηρείτε, δηλαδή? Ναι, μια φορά την εβδομάδα. Ναι. Είσαι, τι να πω, δηλαδή, πολυτάλαντος και έξω καρδιά παιδί και ευαίσθητο παιδί. Γιατί πολλοί που δεν γνωρίζουν. Εγώ σε ξεθυμάμαι και από παλιά, από άλλες δράσεις που έκανες με μια φίλη μου, κοινή μας φίλη. Και όχι μόνο. Κάτι που δεν ξέρω πολύ, λοιπόν, είσαι και πρεσβευτής στο Euro Παντώνα της Κύπρου για την πρόληψη του νεανικού, του γυναικείου καρκίνου, και μας βλέπουν και οι φίλοι οι Κύπροι και οι Κύπριες τώρα. Δηλαδή, να τους πούμε και για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Η σεζόν μου μας πέρασε. Η Euro Παντώνα, καταρχήν, είναι ένας οργανισμός ο οποίος θρά για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του γυναικείου καρκίνου, είτε είναι το μαστό, είτε των οθικών κλπ. Αυτή η Euro Παντώνα είναι σε ευρωπαϊκή οργάνωση, η οποία υπάρχει σε κάθε χώρα. Και εγώ πέρσι συνεργάστηκα με την Euro Παντώνα Κύπρου, η οποία εσείως έκλαινε 20 χρόνια δράσεων. Και σε αυτά τα 20 χρόνια, λοιπόν, πήγαμε να κεφαλαιοποιήσουμε αυτές τα 20 χρόνια και να κάνουμε δράσεις ακόμα πιο έντονες. Και κάναμε διάφορα. Κάναμε podcast, κάναμε κάποιες συναυλίες, κάναμε διάφορες δράσεις. Και εδώ στην Ελλάδα ήρθαν τα παιδιά και μιλήσαμε στην Κυπριακή Πρεσβεία στο σπίτι της Κύπρου. Με σκοπό, ξαναλέω, να ενημερωθεί ο κόσμος και να καταλάβουμε ότι ο γυναικείος καρκίνος δεν αφορά γυναίκες κάποιας ηλικίας και πάνω, αλλά όλους. Όλους, βέβαια. Οι γυναίκες, επειδή μας είστε πάρα πολύ σημαντικές στη ζωή, είτε θες της μάνας, της γυναίκας, της συζύγου, της αδερφής, της κόρης, της εγγονής, της γιαγιάς, θέλουμε να σας προσέχουμε. Οπότε θα σας τραβήξουμε ακόμα και με το ζόρι αν χρειαστεί για να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα, τα οποία το θετικό μήνυμα που πρεσβεύουμε είναι ότι θεραπεύονται. Θεραπεύονται. Με την έγκαιρη διάγνωση θεραπεύονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μπράβο σε ό,τι κάνεις. Δηλαδή, ειλικρινά... Δεν κάνω κάτι σπουδαίο, μα επιτρέπουμε. Ο καθένας για τον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό θα πρέπει να είναι δεδομένο. Έτσι. Και για να το συνδέσω τώρα εγώ όλο αυτό που λες, εγώ οφείλω να το ξαναλέω δημοσίως, συγχαρητήρια για όλο αυτό που κάνεις και εσύ και η ομάδα σου. Τρέχουμε και εδώ εξηγούνται όλα για να κλείσω και χαροτιολογώντας που λέμε. Λάτες του καλού φαγητού και του πολύ φαγητού. Πού είναι? Εμείς που είμαστε, φαίνεται.
Σε σένα δεν θέλετε, γιατί εσύ τρέχεις, επειδή είσαι προσδευτής και τρέχεις για όλα. Μας τρέχεις ο Κατσουράνης και αυτοί και χάνουμε τα κιλά μας. Αλλά μην αγχώνεσαι, μαζί μου θα φας καλά. Αυτό, άμα τρώω πολλά σε μένα δείχνει όμως και δεν θέλω να κάνουμε κράτη. Τόσο πολύ έχεις πολύ μεγάλες αγάπες δηλαδή για το φαγητό, τα ταξίδια και αγαπημένος προορισμός, ρε φίλε, Ιταλία. Μετά την Ελλάδα. Η Ελλάδα για μένα είναι η κορυφή του πλανήτη. Μετά την Ελλάδα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ η Ιταλία και με κάθε αφορμή πηδάω δίπλα. Ναι. Πηγαίνεις εκεί. Ναι, πάω συχνά. Μ' αρέσει εκεί να πηγαίνω να νοικιάζω ένα αμάξι και να κάνω εκδρομές. Δεν πάω δηλαδή να κάτσω κάπου. Μ' αρέσει να αλλάζω παραστάσεις. Αλλά ξαναλέω ότι σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό είναι το σαν την Ελλάδα και σαν την Κύπρο. Θα σου πω γιατί μ' αρέσει η Ελλάδα και η Ιταλία. Γιατί αυτές οι δύο χώρες συνδυάζουν στις πόλεις τους ιστορία χιλιετιών. Δηλαδή πας στη Ρώμη και δεν μπορείς να περάσεις απαρατήρητο ότι πατάς σε ιστορικά χώματα. Βλέπεις δίπλα σου τα κτίρια, βλέπεις αυτό που συμβαίνει και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα, νομίζω και η Ιταλία έχουν υπάρξει κέντρα πολιτισμού σε όλη την ιστορία του κόσμου. Αυτό μου αρέσει εμένα. Και, μπράβο. Και αγαπημένο φαγητό, έτσι για να κλείσουμε με φαγητό. Ωραία τη συζήτηση. Να δω λίγο τι γούστα έχει και στο Ουρανίσκο. Τι θέλει, τι προτιμάει ο Ουρανίσκο στο Λούκα. Το αρνί, ξέρω εγώ. Πάσχα, εγώ. Έχετε και τον Πάσχα, ρε φίλε. Θα κάνουμε σούβλα δηλαδή. Επειδή νηστεύουμε και λίγο, δεν φαντάζεσαι πώς το περιμένω. Μπράβο ρε Λούκα μου, μπράβο. Τι να πω, είναι κάτι που δεν σε ρώτησα, είναι κάτι που θες να πεις, έχουμε και Πάσχα και θέλω να μας πεις ρε παιδί μου γενικότερα Άγιες Μέρες τώρα, Ανάσταση. Είναι ένα ευχαριστώ σε σένα αρχικά, γιατί είπες όταν μιλήσαμε στο ραδιόφωνο, λες θα έρθω να σε ακούσω και ήρθες, γιατί πολλές φορές στον αέρα λέμε, αλλά μετά. Λοιπόν. Συγγνώμη, παρέφηση. Τυχαίνει ο λόγος μου και ο λόγος σου να είναι συμβόλαιο. Τώρα ξέρεις από τα πιο σημαντικά σημεία στον άνθρωπο. Όταν ο λόγος δεν περπατά, δεν περπατά ούτε ο άνθρωπος. Οπότε μου άρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την όμορφη έτσι, εικόνα που έχεις για μένα. Και δεν το λέω επειδή την έχει για μένα, είναι γιατί από την καρδιά σου ξεκινά αυτό και είσαι τέτοιο άνθρωπο με όλου. Από το λάκι που έφερε εκεί στο μαγαζί μέχρι όλου του ανθρώπου που μιλούσε, που σε έβλεπα εκεί στο ΠΟΕΜ. Χάρηκα πάρα πολύ. Και από ό,τι ξέρω, έχουμε και συνεργασία παρέα. Και έχουμε μέλλον. Θα κάνουμε πολλά. Ευχές για τον Πάσχα, τι έχουμε να πούμε. Καλή ανάσταση στον κόσμο. Καλή ανάσταση στον κόσμο. Καλό καλοκαίρι, γιατί η χώρα μας, ένα από τα μεγάλα μας όπλα είναι ο τουρισμός και θέλουμε να πάει καλά για να δουλέψουν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη στα νησιά μας και παντού. Και εύχομαι αυτό το καλοκαίρι πραγματικά να μην μας σημαδέψει πάλι από κάτι δυσάρεστο, όπως είναι είτε πυρκαγιές είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Εύχομαι αυτό το καλοκαίρι να περάσει ανέμακτα και μόνο με χάρη και γλέντια. Βέβαια, καλοκαίρι και πολλές βουτιές. Τώρα λίγο να κάνουμε κορμί. Να κλείσω έτσι. Τα καλύτερα, Λούκα μου. Τα καλύτερα γιατί σου αξίζουν. Σε ευχαριστώ.